Δεν είναι πρώτη φορά που συζητάμε για το θέμα της Λάρκο, όπως επίσης και για το Νικέλιο. Και για να κάνουμε ένα λογαριασμό σε αυτή την αίθουσα, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και των υπόλοιπων που υποστηρίζετε αυτό το σύστημα, το ΚΚΕ μίλησε για το Νικέλιο πριν από τον πόλεμο. Και διαβάζω. Δημήτρης Μπάτσης, βιβλίο. Αν δεν το έχετε διαβάσει, κύριε Σταγκούρα, να το πάρετε αύριο το πρωί. Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα. Τι λέει? Λέει λοιπόν ότι η δραστηριότητα που αφορούσε το Νικέλιο περιορίζεται μόνο στην εξόρυξη και τη φόρτωση για εξαγωγή μεταλλεύματος ώστε να αξιοποιηθεί η πρώτη ύλη από σχετικές βιομηχανίες του εξωτερικού προς την παραγωγή Νικελίου. Ουσιαστικά, με ληστρικό τρόπο εκμεταλλεύονταν τα πιο εύκολα, και είναι αλήθεια, προς εξόρυξη και πλούσια στρώματα και τα εξήγαγαν στο εξωτερικό χωρίς να διαμορφώνεται παράλληλα κανένα σχέδιο για περαιτέρω μεταλλουργική επεξεργασία, παρότι είναι γνωστός ο ρόλος του Νικελίου για τη συγκρότηση βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα. Και επειδή δεν έχω χρόνο, θα το καταθέσω στα πρακτικά και όσοι ενδιαφέροντες πάνε να το διαβάσουν. Είναι όλη η ιστορία της εξέλιξης της Λάρκο. Και ο κύριος Βρούτσης, σοφός, τι να σας πω, τι είπε, ταλαιπωρεί την Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια η Λάρκο, αλήθεια. Γιατί την ταλαιπωρεί? Η Λάρκο, λέγατε και λέμε, είναι αυαρχίδα της ελληνικής μεταλλουργικής βιομηχανίας. Η Λάρκο μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και μοναδική εταιρεία παραγωγής νικελίου. Η Λάρκο στις πέντε μεγαλύτερες του κόσμου, με τεράστιες δυνατότητες. Ποιες δυνατότητες, τι θα πείτε μόλις στο λαό, στη Θειότιδα, τι θα πείτε και σε άλλες περιοχές, ότι είχαμε νικέλιο, είχαμε και χρώμιο, που είναι η πρώτη ύλη για τον ανοξείδωτο χάλιβα, και ποτέ δεν αξιοθήκατε, το αντίθετο, σαμποτάρατε το να γίνει εργοστάσιο, να γίνει βιομηχανία ανοξείδωτου χάλιβα. Πώς το εξηγείτε? Θα το εξηγήσουμε εμείς μετά. Ότι η Λάρκο έχει κοβάλτιο, ότι η Λάρκο, μια υδρομεταλλουργία που δοκιμάστηκε, μπορούσε να παράγει πιο καθαρό ακόμα νικέλιο και πιο πολύ νικέλιο, ότι η Λάρκο με πείραμα που έκανε έβγαλε 50 τόνους ανοξείδωτου χάλιβα. Και τι την κάνατε τόσα χρόνια? Αυτά που λέμε έχουν αποδειχθεί και επιστημονικά, και αν είστε αγράμματοι, που δεν είστε, είστε υπηρέτες συμφερόντων συγκεκριμένων, να διαβάσετε και τους επιστημονικούς φορείς τι λέγανε. ΤΕΕ και λοιπά, και δεν ήταν του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Αυτά λοιπόν έχουν αποδειχθεί, κυρία Αντωνίου, ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι προσωπικό το θέμα, με μελέτη σκοπιμότητας που έγινε το 1988 από την ΕΤΒΑ, η οποία αποδείκνυε ότι το μέλλον της Λάρκο είναι ο ανοξείδωτος χάλιβας και ότι είναι όχι απλώς συμφέρουσα λύση, αλλά είναι και λύση η οποία θα εξασφαλίσει για πάρα πολλά χρόνια μεγάλη κερδοφορία κλπ. Και να συνεχίσω εγώ ως θειωτός και ως κάνονης της Λάρκο τουλάχιστον 10 χρόνια, ότι τότε έγινε μία ανεπίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος και ήρθαν 5 χώρες, η οποία θαύτηκε τελείως. Γιατί? Θα τα απαντήσουμε μετά. Έρχεται λοιπόν σήμερα η κυβέρνηση, αφού την έχετε πάει στους 180 τόνους από τους 1.800 που μπορεί να παράγει, με δεδομένη την τιμή του νικελίου που είναι στα ύψη, έρχεστε σήμερα και λέτε ότι θα δώσουμε λύση ώστε να είναι κερδοφόρα. Θα βάλω μερικά ερωτήματα, δεν το σχολιάζω. Πρώτον, ποιος φταίει για αυτή την κατάσταση? Ποιος φταίει? Εσείς δεν ήσασταν όλα αυτά τα χρόνια εσείς στο ΠΑΣΟΚ, για λέω ΣΥΡΙΖΑ για 5 χρόνια? Ποιος την οδήγησε τη Λάρκο σε αυτά τα χάλια που λέτε? Και καλό είναι να ακούτε και περισσότερα. Άρα ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις. Και δεν περνάει, το περάσατε στα ψηλά, γνωριζόμαστε. Είπατε, ναι, έχουμε και εμείς ευθύνη. Και αυτό τι σημαίνει? Εδώ δεν ισχύει η αμαρτία εξομολογουμένη και στην αμαρτία. Αυτό μπορεί να ισχύει στο Ευαγγέλιο. Εσείς δεν την κάνατε σε αυτό το χάλι? Γιατί την κάνατε? Δεν υπήρχε άλλη λύση? Για όλους λέω. Τι έλεγαν λοιπόν οι εργαζόμενοι διαχρονικά, ομόφωνα, και όχι μόνο οι εργαζόμενοι της Λάρκο, αλλά και από τις ομοσπονδίες, από παντού, σε ημερίδες, σε παρουσιάσεις, επιστήμονες κλπ.
Τι λέγανε όλα αυτά τα χρόνια, υποστήριζαν ότι υπάρχει η μόνη λύση παραγωγική και για τη χώρα και για τους εργαζόμενους και για τους πάντες, είναι η καθετοποίηση της παραγωγής. Είναι η δημιουργία εργοστασίου αναξιότητου χάλιβα. Είπα, υπήρχαν 5 προτάσεις. Τη Σοβιετική Ένωση ήταν καλύτερα, αλλά λέμε στην απορρίπτωτη και αυτή. Γιατί λοιπόν δεν έγινε η καθετοποίηση, δώστε μου την απάντηση. Εσείς, κυρία Αντωνίου, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, και εσείς οι ΣΥΡΙΖΕΙ, να μας πείτε αν είχατε σχέδιο όταν πήρατε την κυβέρνηση καθετοποίησης ή στρατηγικού επενδυτή, όπως είχατε πει και εσείς προσωπικά. Γιατί λοιπόν δεν έγινε όλα αυτά τα χρόνια? Ερώτημα δύσκολο, ε? Απλό είναι το ερώτημα. Γιατί τα μονοπόλια του κλάδου παραγωγής ανοξίδου του χάλιβα, και να ονοματίσω Krupp, Thyssen, Legikel, που ήταν οι βασικοί πελάτες, δεν ήθελαν έναν παραπάνω ανταγωνιστή. Γιατί αν γινόταν εργοστάσιο ανοξίδου του χάλιβα, θα υπήρχε ένας ανταγωνιστής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεύτερον, γιατί θα κόβονταν και η προμήθεια του νικελίου που το έπαιρνε σχεδόν τζάπα. Και εκμεταλλεύονταν και το σίδηρο. Το κοβάλτιο ακόμα δεν είχε γίνει τόσο, να μην πω τις μόδες, αλλά τόσο πολύτιμο. Αυτή ήταν η ουσία. Και επειδή δεν ήθελαν το 1986-88 επί ΠΑΣΟΚ, κυρία Αντωνίου, και μπορώ να σας τα αποδείξω και με χαρτιά, παρότι υπήρχαν και ορισμένα στελέχη και πρέπει να είμαι αντικειμενικός που το πάλευαν αυτό, τι έγινε? Εξυπηρετήσατε αυτό που ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που ήθελε η Krupp Thyssen και η Legikel. Γιατί ακόμα? Γιατί αν η Λάρκο έκανε, αν γινόταν ο εργοστάσιο ανεξίδου του χάλιβα, θα ήταν πιο ανταγωνιστική. 25% παρακάτω θα ήταν το κόστος. Γιατί θα ήταν το κόστος 25% παρακάτω? Γιατί είχε δικά της μεταλλεύματα. Και το 90% των μεταλλευμάτων όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δώστε μου λίγο χρόνο. Να λοιπόν, ομά και ρουμελιώτικα θα πω, ποια συμφέροντα εξυπηρετήσατε? Είσαστε υπάλληλοι των μονοπωλίων, των πολυεθνικών, και γι' αυτό δεν τα κάνετε όλα αυτά. Αυτά τα συμφέροντα εξυπηρετούσατε και εξυπηρετείτε και σήμερα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικειμενικά. Και τα άλλα όλα δεν έχουν κανένα νόημα. Αυτό κάνετε ακριβώς, γι' αυτό δεν δώσατε τέτοια προοπτική. Και θα μου πείτε τα άλλα κόμματα, μα σας λέω, επί ΠΑΣΟΚ έγιναν αυτά. Η Νέα Δημοκρατία έτριβε τα χέρια της και ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε για στρατηγικό επενδυτή και για ιδιωτικοποίηση. Και βγαίνετε σήμερα με ένα απίθυμενο θράσος όλοι μαζί και φωνάζετε. Γιατί φωνάζετε? Γιατί, για ποιο λόγο? Εσείς γιατί δεν υιοθετήσατε το άλλο σχέδιο που το πρότειναν οι εργαζόμενοι, που το υποστήριζε το ΚΚΕ, που ήταν επιστημονικά, πολιτικά, οικονομικά τεκμηριωμένο? Και δεν υπάρχει σοβαρός άνθρωπος στον τομέα αυτόν που να μην το αποδέχεται. Γιατί ακριβώς, his master's voice, πώς λέγεται, Capitol. Η φωνή της Krupp, της Thyssen, της Legikel και των ελληνικών, μονοπωλίων. Τώρα, για να συνεχίσω και να τελειώσω από το χρόνο μου. Ποια ήταν η πορεία όλων? Αντικειμενικά. Μην μ' αρχίσετε τώρα τις φιλοκαυγάδες, τα ρουσφέτια εκείνα, αυτά υπήρχαν. Κανένας δεν είχε αντίρρηση. Και χρήμα έπαιρναν και τρώγαν ορισμένοι, κάποτε θα τα πληρώσουν. Ποια ήταν η ουσία, η στρατηγική? Δύο λύσεις υπήρχαν. Η μία είναι η ιδιωτικοποίηση ή κλείσιμο κουφάρι, ένα γιγάντιο εργοστάσιο και πούλημα των μεταλλείων για να μεταφέρεται το μετάλλευμα, ή αυτό που πρότειναν οι εργαζόμενοι. Πού φτάσαμε όλοι σας, και μην κάνετε τον καμπό ούτε τις πιέσεις. Εδώ δισεκατομμύρια δίνονται. Ολοκληρώστε σιγά. Της Παναγίας στα μάτια που λέει ο κόσμος, στους ιδιώτες. Και δεν μπορούσατε να δώσετε για τη Λάρκο, για εξυγχρονισμό, για ανάπτυξη? Τι φτάσατε, βοηθήσατε ένα καμίνι και έχει παγώσει το μέταλλο μες στο καμίνι. Και για να ξεκινήσει θέλει ένα χρόνο. Τι μας λέτε για αξιοποίηση της Λάρκου? Μέχρι εκεί φτάσατε. Είναι έτσι, δεν είναι, κύριε Σταϊκούρα? Είναι κλειστό το ένα το καμίνι με μέταλλο μέσα, ή δεν είναι? Πέστε στους ειδικούς να σας ενημερώσει. Και έρχεστε τώρα άθλοι, απάνθρωποι, να
αποζημιώσετε τους εργαζόμενους που έδωσαν τη ζωή τους. Και είναι τρίτη γενιά τώρα. Δώστε μου ένα λεπτό, τώρα δεν πειράζει. Σας έδωσα. Δεν θα χαθεί ο κόσμος. Τρία. Έρχεστε τώρα, αφού τους έχετε είσαστε όχι κοινοί κλέφτες. Οι κοινοί κλέφτες έχουν και μία. Πώς να το πω δηλαδή, ηθική εντός εισαγωγικών, ανήθικη ηθική. Έρχεστε, τους κλέψατε μισθούς, τους κλέψατε δώρα, τους κλέψατε τα πάντα. Τους κατεβάσατε στα 1.000 ευρώ και παρακάτω. Σας έχω ξαναπεί, να πάτε μια εβδομάδα και να κάθεστε και θα πεθάνετε μισή με στη Λάρκο, σε τις συνθήκες δουλεύουν. Και τώρα τους πουλάτε και εξυπηρέτηση με τα δικά τους τα λεφτά. Μνημόσυνο με ξανακόλυβα δηλαδή. Και λέτε λοιπόν, στέλνετε χιλιάδες ανθρώπους στην ανεργία και δεν είναι μόνο οι 1.050. Είναι όλα τα περιφερειακά επαγγέλματα, είναι όλη η περιοχή της Λοκρίδας, της Βιωτίας, της Εύβοιας, της Καστοριάς, της Κοζάνης. Όλοι αυτοί, τους οποίους κοροϊδεύεται και τον κόσμο, λέει ο κύριος Σταϊκούρας, ότι εμείς προστατεύουμε τους εργαζόμενους. Κάσου βαρολογείτε. Καλά βλάκες είναι εργαζόμενοι. Για να μην πω καμιά άλλη βαριά λέξη. Λήθη είναι που απορρίπτουν ομόφωνα. Αυτή την αισχρή τροπολογία και παρά το έχετε αμολύσει μερικά κοράκια, ευτυχώς που είναι συντριπτική μειοψηφία και δεν θα περάσουν καλά, και πάτε και τους στάζετε τι. Ότι δεχτείτε γιατί ξέρεις θα κλείσει και επόμενα θα σε βάλουμε αύριο στη δουλειά. Απαντάτε στους εργαζόμενους. Σε ποιους αλήθεια. Σε ποιους. Ποιος την κράτησε όρθια τη Λάρκο αυτά τα χρόνια. Παρά τις απαράδεκτες πολιτικές όλων των κυβερνήσεων. Που εξυπηρετούσαν ακριβώς αυτή τη στρατηγική. Οι εργαζόμενοι, παρά τις αντιθέσεις που είχαν με αυτή την πολιτική, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Πώς έμεινε ανοιχτή η Λάρκο. Έμεινε από αυτούς. Από αυτούς τους εργαζόμενους που έδωσαν 80 νεκρούς, τους οποίους σήμερα τους φτύνεται κυριολεκτικά. Που έδωσαν σαν κατεμένους, πηγαίνετε στο νεκροτοφείο της Λάριμνας, του Μαρτίνου της Μαλαισίνας. Να δείτε 50, 52, 48, 55 χρονών πεθαμένοι από καρκίνο και από άλλα μέσα σε αυτές τις άθλιες συνθήκες. Αλλά αυτό είναι το σύστημά σας, δεν έχετε έλεος. Δεν σας ενδιαφέρει. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Σας έδωσα. Τελειώνω. Ο κοινοβουλευτής. Τους κοροϊδέψατε και μην μας διαβάζετε τις ευχαριστίες. Γιατί αυτό ήταν το δούλεμα της κυβέρνησης απέναντι. Γιατί αυτοί που σας ευχαριστήσαν είναι απέναντι τώρα. Γιατί τους είπατε τότε. Ότι εμείς θα την κρατήσουμε ανοιχτή, θα την ανασυγκροτήσουμε, θα κάνουμε έργα για να προστατεύσουμε τη ζωή των εργαζομένων για να τσιμπήσουν. Και πήγατε με ένα σχέδιο βήμα-βήμα και τους φτάνετε σήμερα και τους λέτε έξω όλοι. Ποιοι είστε εσείς μόρα που θα τους διώξετε. Ποιοι είστε. Ξέρετε τι είπαν. Νεκροί θα βγούμε, αλλά απολυμμένοι όχι. Και εδώ κλείνουμε. Τέτοια απάντηση. Μόνο να την ακούει κανένας, να την κάνει. Ξέρετε γιατί. Γιατί, τι λέει το τραγούδι, με τον υδρότα μας και με το αίμα μας δένει τα τσάλια. Αυτοί το δένουνε. Και άλλοι το καρπώνονται και εσείς υπηρετείτε όλο αυτό. Εμείς συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε και θέλουμε να πούμε στους εργαζόμενους ότι παλεύουμε τώρα να μείνει ανοιχτή κλπ. Αλλά αυτή η εμπειρία μπορεί και πρέπει να τους γίνει μάθημα και να τη σκέφτονται σοβαρά, απλά να την εκφράσουν. Δεν μπορεί αυτό το σύστημα, κύριε Τσακαλώτε και κύριοι του Πασόκ, γιατί τούτοι εδώ δεν λένε αυτό είναι, να γίνει ανθρώπινο. Είναι βάρβαρο. Είναι απάνθρωπο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πασόκ. Είναι δολοφονικό. Να φύγω. Δεν έχει έλεος σε τίποτα. Ούτε είχε ποτέ. Δεν εξανθρωπίζεται, ανατρέπεται. Γι' αυτό λέμε εργαζόμενοι να κάνουν αυτό που πρέπει. Αυτοί που παράγουν τον πλούτο να τον πάρουν στα χέρια τους. Όχι να τον τρώνε. Τα τροκτικά, οι διάφοροι. Τεμπέλιδες, οι οποίοι δεν είναι οι καπιταλιστές που ζουν από το μόχθο των εργαζομένων και οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι που περνάνε μια χαρά.